Και ναι, καθυστερήσαμε να βγάλουμε σήμερα το βίντεο, αλλά υπάρχει λόγος. Είπαμε να δούμε λίγο το παιχνίδι κι εμείς, έτσι ώστε να είμαστε πιο κοντά. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ρε παιδιά, σήμερα είναι και περίεργη ημέρα. Θέλαμε να δούμε και τα έπαθλα επικοινωνίας, ναι. Τι θα ακούσουμε, τι θα δούμε. Και τι έγινε, σας λέω τι έγινε. Τι έγινε, κορίτσι μου, και αγάπη Κοίτα. Μου, άκουσα. Το μοναδικό ζευγάρι που έβγαλε συνέστημα ήταν ο Δάντης. Που βγήκε και μίλησε σαν σημείο. Με την Μπέμπα. Όλοι οι άλλοι. Και εν τέλει καταλάβαμε ότι η σχέση είναι και μακροχρόνια. Γιατί είχαν κάνει και το προηγούμενο Πάσχα μαζί και μάλιστα επειδή αγαπάει πολύ την οικογένεια και λογικό είναι, έκαναν Δευτέρα του Πάσχα μαζί. Και μάλιστα του έψησε αυτή. Δεν έψησε αυτό. Γιατί όμω είχαμε συναντήσει τον Χριστοδάντη που είχε κάνει και τα λαϊβάκια και στο Jack Lounge και είχε έρθει και στη Λιφάδα. Ήταν σόλο, θυμάσαι. Σόλο ήταν, ναι, έχει δίκιο. Σόλο ήταν, ναι. Μπορεί να ναι, ναι. Μάλλον δεν κυκλοφορεί έξω πολύ. Θα είναι στα κρυφά. Δεν νομίζω, γιατί ο Μπό βγήκε και είπε ότι έχουν πάει και σε σπίτια, κυκλοφορούν. Ίσως έτυχε, ίσως έτυχε. Δεν ξέρω, πάντως παιδιά το θέμα είναι σοβαρό. Εντάξει, είναι και αθλήτρια, μπορεί να μην ξενυχτάει. Είναι ποδοσφαιρίστρια, αλλά είναι αναπληρωματικά είναι. Α, είναι και πάγκου είναι. Που λέμε παστρικιά. Γιατί είναι, είναι αλφαθνική γραφή, τίτλο... Αλφαθνική παίζει. Αλφαθνική. Ναι, κοιτάξτε να σου πω. Σε αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα είναι, ξέρεις που παίζει. Μπάλα. Στο κάπου στο Μοσχάτο, δεν είναι. Εδώ, σε εμάς δίπλα είναι. Α, ωραία. Ναι, ναι. Παραδίπλα το από εμάς. Ναι. Μέσα στο γηπεδάκι μπαίνει. Αλλά είναι αναπληρωματικιά. Είναι αναπληρωματικιά όμως. Ναι, ναι, ναι. Είναι του αναπληρωματικού συστήματος. Καταλάβεις τι γίνεται. Λοιπόν, το θέμα είναι όμως, κυρίες και κύριοι, ότι είχαμε μια επικοινωνία η οποία πραγματικά έγραψε τη δική της ιστορία. Τον είπε και αγάπη μου, έβγαλες. Ήταν ναι. Από τις μοναδικές επικοινωνίες που βγήκε συνέστημα. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε ένα ζευγάρι, παρόλη τη διαφορά ηλικίας που εντάξει και ο Πιλαδάκης, αυτό λέγανε ότι εντάξει ρε παιδιά, μπούλινγκ στο Δάντη, αλλά και ο Πιλαδάκης έχει μεγάλη διαφορά. Είπε ένα Πιλαδάκη, συγγνώμη, τώρα, το Twitter παιδιά έγραψε ιστορία. Κοιτάξτε αυτό, παρακαλώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε. Εδώ λένε αν ήθελε να τρολάρει ο Ατζούν το, ουσιαστικά το Πιλαδάκη, έπρεπε να βάλει φωτογραφία με τις πρώην που έχουν πάει στο. Μπράβο, 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 μπράβο σε αυτό που έκανε αυτή τη. Σύντομα θα έχουμε και τουιτεράδες μαζί μας. Ναι, λοιπόν, θα έχουμε και τουιτεράδες μαζί μας. Θα βγάζουμε ακριβώς ό,τι γίνεται γιατί έχει ενδιαφέρον, παιδιά. Διάβασαμε ένα σχόλιο την ώρα που βλέπαμε την επικοινωνία. Οπότε δεν θέλω να το πούμε στον αέρα γιατί δεν είναι λίγο πολύ. Αλλά έχουμε ναι. Εδώ μια υπόνοια από τον Τάκη ότι και καλά ο Πειραιώτης που λες εσύ, ο Μούφα Πειραιώτης ο Μαρτίκας, μπορεί να παίζει έτσι κάτι. Ερωτικό, όχι μάλλον να γουστάρει την Βρυσίδα που εντάξει, το βλέπουμε. Κοίτα, και σαν προσωπικό δεν ταιριάζουν και σαν. Δεν ξέρω τώρα πώς του ήρθε στο μυαλό του Τάκη. Θεωρώ ότι είδε τον Εμμανουήλ που ψιλοπουλάει όλο αυτό με τη Σοφιάνα και το Σοϊλένη και είπε να ρίξει και αυτό σε κάτι άλλο να συζητηθεί. Αλλιώς δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αυτή η πατάτα. Το θέμα μας όμως είναι αλλού, αγαπητοί μου. Να μείνουμε λίγο στην επικοινωνία γιατί μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ναι. Ενώ είχαμε λοιπόν αδημία μιλιά το Δάντη μαζί με την Ασημίνα να βγάζουν το έντονο συνέστημα. Η επικοινωνία που δεν είχε καθόλου συνέστημα και μάλιστα είχε και απόσταση μεγάλη ήταν η μάνα της Ναυσικάς που βγήκε και είπε ότι εντάξει ρε παιδί μου δεν σημαίνει και τίποτα, εξάλλου τόσα χρόνια έχουμε να κάνουμε μαζί Πάσχα. Ναι, είναι ο αυτό Πάσχας, που λένε ότι πιο μίλαγε σαν τη γειτόνισσα που εντάξει θα τα πούμε ας πούμε του χρόνου το Πάσχα κάπως έτσι και αν τα πούμε. Ναι, ήταν πιο... Ξέρεις τι γίνεται, πολλές φορές δεν ξέρουμε αν υπάρχει απόσταση λόγω επαρχίας ή αν μένει η μητέρα της επαρχία και αυτή είναι εδώ. Παίζει και αυτό, αλλά εκεί δεν υπήρχε συνέστημα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είδαμε ιδιαίτερη συγκίνηση. Συγκίνηση είπαμε ότι είδαμε με τον Χριστοδάντη και φυσικά δεν είδαμε και τον Πιλαδάκη, ο οποίος επιλέγει να έχει ίσως μια άλλη στάση. Δεν το παίζει Δάντης. Δεν το παίζει Δάντης. Δεν το παίζει Δάντης. Ναι. Και είναι γεγονός αυτό. Η μεγάλη απώλεια που όλοι λένε δεν τον έχουν δει πουθενά να βγει να στηρίξει το αδελφό του είναι ο Σάκης Ρουβάς. Εδώ ρε παιδιά, ναι. Α, και αξί, όχι μόνο δεν βγαίνει ο Σάκης Ρουβάς, αλλά και ο αδελφός του Βασίλης. Έβαλε φωτογραφία την πάντα τη Κέρκυρα. Ναι. Λες και έλειπε από τον αδελφό την πάντα τη Κέρκυρα. Δεν βάλε το πρόσωπό του μέσα εκεί. Αλλά μίλησε και ο ξάδερφος Μιχάση. Γενικά οι φωτογραφίες. Η Τάσος. Ναι, οι φωτογραφίες μου ήταν λίγο, δηλαδή βάζω το κατσαούνι μικρό. Ξέρω. Σε ηλικία αυτή. Εντάξει, εκεί είναι, πουλάνε συνέστημα διαφορετικό. Να θυμίσω εκείνο που ήμασταν εκεί και τα λοιπά. Όπως ναι. Το άλλο το παιδί με την κόρη του, ας πούμε, που βάλανε το περσινό Πάσχα. Ναι, okay. Αλλά εδώ ο Σάκης Ρουβάς απουσιάζει παντελώς. Δεν στηρίζει καθόλου. Αλλά και ο αδελφός του Βασίλης με τον Ιτάσους, με τον εξάδελφο, εκεί δεν βγήκαν στον αέρα. Δηλαδή, μην τους δει ο Απόστολος.
Ναι, δεν βγήκανε και ήταν πάλι ένα τυπικό μήνυμα που έπρεπε να γράψουν επειδή δεν βγαίνει ο Σάκης Ρουβάκης. Λέει κάπως να μιλήσει, να μην φανεί το παιδί ότι. Εγώ πιστεύω ότι το θέμα του Σάκη Ρουβάκη, τον Απόστολο, θα έχει μεγάλη εξέλιξη μετά το τέλος του Survivor. Γιατί, παιδιά, ναι, η απόσταση που έχει κρατήσει είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όχι, ισχύει μάλλον το ότι δεν ήθελε να μπει μέσα να εκτεθεί ο αδερφός του. Και τι να κάνει ο αδερφός του, αφού παλεύει μόνος του. Και να σου πω, δεν έχει γενικά και τα καλύτερα σχόλια. Δηλαδή και η Τζόβι και να πει ότι είναι διπρόσωπος, πολύ. Αναφέρουν ότι δεν ξέρουν ακριβώς ποιος είναι ο πραγματικός χαρακτήρας του Ρουβά. Υπάρχει εδώ και κάποιες κινήσεις, κάποιες κλίκες, κάποιες καταστάσεις που έχουμε δει. Κάτι δεν σου πάει καλά, λες τώρα, είναι ειλικρινής, μπροστά στην κάμερα, off camera όμως δεν είναι. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει κερδίσει τόσο πολύ τη συμπάθεια του κόσμου, γι' αυτό είναι πολύ βασικό για το Σάκη Ρουβά. Γιατί τα χρεώνεται και αυτό. Δηλαδή, όταν κάνει λάθος. Κάτσε, τι χρεώνεται αυτό. Να σου πω κάτι. Ένα παιχνίδι είναι τώρα. Μόλις τελειώσει, θα το ξεχάσουν όλα. Θυμάσαι με το Χαλαμπάκι τι είχε κάνει και είχε γίνει ο πιο μισητός. Δεν θυμάται κανένας. Να σου πω κάτι. Εξήγησέ μου. Δηλαδή, τόσα χρόνια Σάκης Ρουβάς, Σάκης Ρουβάς. Πώς ξαφνικά τα τελευταία χρόνια σε μια μεγάλη ηλικία σχετικά. Δηλαδή, 45, δεν ξέρω πόσο είναι ο αδερφός, 43, 45. Είχαμε πέρσι που ήταν με την Μπάρκα και είχε ψηλό παίχτη, κάτι δεν ξέρουμε αν παίχτηκε τελικά. Τέλος πάντων, υπήρχε αυτή η φήμη. Και πηγαίνανε μαζί και διακοπές, πηγαίνανε σε πολλά μέρη μαζί. Μετά τον βλέπουμε στο Survivor, πώς ξαφνικά βγήκε στην επιφάνεια. Δηλαδή, δεν ήθελε πια να είναι στη σκιά του αδελφού του. Ο σεφ πήγαινε να κάνει. Δηλαδή, σεφ είναι ο άνθρωπος, πήγε να κάνει τη δουλειά του έτσι ώστε να ανεβάσει το όνομά του πιο ψηλά. Τώρα από εκεί και πέρα, είδε πώς δουλεύει η τηλεόραση και τα λοιπά και σου λέει τώρα αυτή τη στιγμή, αν πάω να πούμε στο Survivor, θα ανεβάσω κι άλλο το βίντεο. Τώρα είπε σεφ, συγγνώμη ρε παιδιά, ναι, αυτό που μετράνε τα ρίζια και τις φακές, ένας δεν έχει βρεθεί να ξέρει να ψαρεύει. Ψάρι δεν έχουμε δει φέτος στο Survivor. Ναι, ναι, μπράβο, έχεις δίκιο. Δηλαδή, μιλάμε, μετράνε του κόκκους του ριζιού, τεμπέληδες τους έχω φέτος. Επίσης, κατάλαβα ότι ο σεφ, ο Απόστολος, έχει δουλέψει όλη του Μασούτη τα εργαλεία. Για να δει Μασούτη, βέβαια. Όταν βάλανε, τρώγανε του Μασούτη, μωρέ, εκεί που είχαμε πράγματα στη μάσα, δεν είπε ότι έχω δουλέψει με τα υλικά του Μασούτη. Λέω τα εργαλεία. Τι να πει τώρα, ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή παίρνει λουκάνικα μασούτη και τα λοιπά και τα λοιπά, καταλάβατε. Όχι να ξέρουμε δηλαδή ακριβώς ότι τρώμε μασούτη, από τον Απόστολο. Ότι χρησιμοποιεί τα υλικά του. Είναι δηλαδή, ξέρουμε, οι χορηγίες. Οι χορηγίες, βρήκε ευκαιρία σου λέει, το είπα κύριε Μασούτη εγώ το όνομά σου. Κάτι... Είπα ότι χρησιμοποιώ εγώ μασούτη, θέλω να δώσω τσάπα το υλικό, καταλάβατε. Και αυτό. Δώσε τα λουκανικάκια. Φυστικοβούτυρα, κάτι αυτά που κάνουν, δηλαδή τα ακούσκελες Παναγιά μου και Χριστέ μου. Ο άλλος εμάς συγγνώμη, μουστάρδα με μέλι. Μουστάρδα με μέλι. Είδες κάτι τέτοιο μουστάρδα με μέλι. Ναι, εκεί. Δεν σου είπα και την ώρα που το βλέπαμε. Σου λέω μουστάρδα με μέλι. Όχι, μουστάρδα με μέλι ήταν. Αυτό είναι για κόψιμο κατευθείαν. Τι κόψιμο, λέμε. Διαλύες επί τόπου. Δεν είναι δυνατόν. Πω, θα τρελαθώ τελείως δηλαδή. Η χορηγή θα δωρή μου, η χορηγή. Μουστάρδα με μέλι. Μουστάρδα με μέλι. Καλά, εγώ δεν τρώω μουστάρδα ούτως ή άλλως δηλαδή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μάθαμε ότι τα υλικά που χρησιμοποιεί ο Απόστολος είναι του Μασούτη. Μάθαμε ότι είναι αυσικά άντε γεια. Δεν κάνει ποτέ Πάσχα με τους δικούς της. Πάντα είναι εκτός. Χρόνια λέει είχαν να κάνουν. Αυτό με την προφορά του Γκατσαούνι από τον πατέρα την πήρε. Ναι, η μάνα ήταν. Η μάνα ήταν, ναι, καμία προφορά. Δηλαδή λες, εν τω μεταξύ, όταν ακούς και μιλάει τόσο. Έτσι, έχει μια. Όχι, μάνα μου. Λες, η μαμά θα είναι στο πικ, δηλαδή, στο πουλ. Δεν μπορεί, ναι. Και βγήκε η γυναίκα. Μπαμ. Εδώ όμως, κυρίες και κύριοι, έχουμε και το άλλο θέμα. Δηλαδή, κάτσε, το αγάπη μου που πέταξε η Ασημίνα. Ήτανε που με αφόπλησε, να ξέρω. Ένα ζευγάρι, να σου πω κάτι και μπράβο στο Χριστοδάτη που τη στηρίζει. Μπράβο. Κοίταξε, μάγκας είναι. Έχει μια κοπέλα δίπλα του, η οποία είναι πιτσιρίκα. Και κάνει την κίνηση, σου λέει, ξέρεις κάτι. Εγώ τρελαμένος μαζί της είμαι, δεν πάω να χαιστείτε όλοι οι υπόλοιποι. Τι λέτε τώρα εσείς και τι κάνετε. Βγαίνω γύρω, φορά παρτίδα, πάρτε τα και ό,τι θέλετε να πείτε στο βίντεο, πείτε το. Ψήνει και εγώ, ναι. Ναι, μου ψήνει κιόλα. Ναι, γιατί εγώ δεν ξέρω άχρηστος είμαι. Τι να κάνω, ρε παιδιά, λέει να πούμε. Ο άνθρωπος να κάνει παρέμβαση δίκιο... με το δάτη, βέβαια. Ναι, γιατί εγώ θα περιμένω την Ασημίνα να φάω. Όπως καταλάβατε, η Έλληνα μόνο φτιάχνει φαγητό. Ναι. Και εμείς το Πάσχα είχαμε πάει εκεί που πήγαμε. Ψήναν οι άλλοι και εγώ πήγα. Όχι, ούτε εσύ ψήνει. Ναι. Ψήναν οι άλλοι, να σα πω την αλήθεια, εκεί που πήγαμε εμείς στο Πάσχα. Εμείς την κοπανίσαμε, πήγαμε για καφέ και γυρίσαμε να τα φάμε έτοιμα. Ναι, δεν ξέρω τι να πω. Αλλά έχει μια σαλάτα καταπληκτική ήταν. Λοιπόν, τέλος πάντων, να μιλάω αυτά. Παιδιά, με τρώει λίγο όμως μου, ζητάω συγγνώμη.
Κάτι έγινε. Τώρα, ή μάλλον καμιά κλωτσά θα φάω. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, με όλα αυτά όμως, εντάξει, ωραία επικοινωνία, ωραία όλα αυτά που ακούσαμε. Αγάπη μου, αγάπη μου. Κάτσε, γιατί μπορεί να λέει αγάπη μου, έτσι και να μην το λέω κι εγώ. Θα σου λέω κι εγώ αγάπη μου και τα λοιπά. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή είναι καλύτερη ασύμη να πει αγάπη μου το βράδυ. Όχι, στο μωρό μου δεν έχει αγάπη μου. Όχι, μωρό μου το λες εσύ, το λέω εγώ και σου λέω μην το λες στο μωρό μου. Σκάω στα γέλια κάθε φορά. Βλέπουν εμένα, σου λέει τι μωρό γκαβί είναι. Να πούμε βέβαια ότι επειδή δείξαμε και πριν το θέμα με τον Πυλαδάκη, ότι υπήρχε, βγήκε και η Καλαβρία και είπε ότι δεν γνωρίζει καθόλου Πυλαδάκης τον Ατζούν. Έχει τσαντιστεί με τον Ατζούν που εξέθεσε ουσιαστικά την Αυσικά και τη είπε αυτό το πράγμα. Και δεν είναι ότι η Ναυσικά πήγε χωστή εκεί πέρα μέσα του Πυλαδάκη, γιατί ο Πυλαδάκης λέει δεν γνωρίζει τον Ατζούν. Δεν πήγε, δεν πήγε χωστή, σκουντούφλησε και πήγε μέσα. Ήταν για την αποτύχη δηλαδή. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, μια ωραία κοπέλα είναι ούτως ή άλλως, θα την ναι, έπαιρνα. Δηλαδή, και εγώ να ήμουν εκεί, θα την έπαιρνα ούτως ή άλλως. Δηλαδή, η κοπέλα αξίζει για να πάει εκεί. Εξάλλου, το μάτι μόνο που παίρνει ο τηλεθεατής είναι υπεραρκετό, δεν το συζητάω. Ναι, αλλά έχει και η Ναυσικά έχει πριστεί, όπως εμφανίστηκε και η Μυριέλα στο Μοτσινά. Ναι, το είδες. Είπες τώρα Μυριέλα, παιδιά, τους απαντήσει η Μυριέλα. Ρε, εσύ η Μυριέλα όμως τρελάθηκα. Εντάξει, ωραίο κορίτσι, πολύ ωραία μάτια. Ναι, αλλά όχι, τρελάθηκα με τη. Πώς φούσκωσε έτσι το κορίτσι. Ναι, όχι, το είπε, είναι ορμονικό. Ναι, ορμονικό, ξεκάθαρα. Μα δεν γίνεται αυτό να το κάνεις. Δηλαδή, αυτή ήρθε πίσω πετσί και κόκαλο και ξαφνικά εξαφανίστηκε το κόκαλο. Και έμεινε το πετσί. Δηλαδή, μιλάμε τούμπανο. Τουμπανέιο. Όχι στο σώμα, πιο πολύ στο πρόσωπο. Και στα χέρια εδώ πέρα το έχει πάρει πολύ. Ναι, ναι, ναι. Πρόσεχα, γιατί. Και πάλι αυτό που το είδα. Εγώ περίμενα να δω τη Μυριέλα αδύνατη ακόμα και τα λοιπά. Και με το που τη βλέπω, λέω, μάλλον το κορίτσι δεν έχει καμία σχέση. Έχει παραμορφωθεί και έχει αλλάξει η φυσιογνωμία της. Εντάξει, ναι, θα ξεπεριστεί. Αυτό που δεν μου άρεσε όμως εμένα δεν ήταν. Δεν την είδα ειλικρινή. Δηλαδή με τη σχέση με τον Τζον που είπε ότι δεν είμαστε μαζί, okay, έχουμε κάτι διαφορετικό, είμαστε συνεργάτες. Δεν μου άρεσε καθόλου. Θα μπορούσε να το καλύψει αλλιώς όλο αυτό που έγινε με τον Κατσαούνη. Δεν ήταν για άλλη μια φορά ειλικρινή. Συγγνώμη, είχα μια ερώτηση. Την 25 Μαρτίου που γιορτάζουμε την Επανάσταση του 21, το σύνθημα το θυμάσαι? Γιατί? Τι έλεγε το σύνθημα? Γιατί το λες αυτό? Ναι, γιατί το λες αυτό? Όχι, θα πεις που κολλάει. Όχι, κολλάει. Πού κολλάει? Τι λέει, ελευθερία ή θάνατος. Λοιπόν, εάν δώσει σχέση είναι θάνατος, εάν δεν δώσει σχέση είναι ελευθερία. Καλά. Ναι. Εντάξει. Τι? Εντάξει. Το θέμα είναι ότι θα μπορούσε να το καλύψει. Ρε παιδί μου, να σου κάνω μια ερώτηση. Ζούμε στο 2022. Εντάξει, να βγει. Ζούμε στο 2022. Μη μου λες τέτοια. Ζούμε στο 2022. Δεν έχει δικαίωμα να πει μια κοπέλα ότι ξέρει κάτι, έχω μια ελεύθερη σχέση. Τέλος. Είπα αυτή, έχω ελεύθερη σχέση. Δεν μπορώ για γάμο μαζί του, δεν γουστάρω να μείνω μαζί του. Γουστάρω όμως να πούμε μαζί του κάποιες στιγμές. Γιατί είναι, έχουμε χημεία, για έχουμε πλάκα. Δεν έπρεπε να το σχολιάσει καθόλου. Όχι, έπρεπε να δώσει εξηγήσεις γιατί συζητήθηκαν και υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Τα οποία βέβαια βγήκε και απάντησε και μπράβο της, μεγιά της, με χαρά της. Μπράβο της. Βέβαια ο Μουτσινάς δεν ήταν διεισδυτικός. Αλλά, ναι, εντάξει. Αλλά με αυτή τη λογική, οπότε, αν γνωρίσει κάποιον άλλον η Μυριέλα, θα ξέρει ο άλλος ότι υπάρχει πάντα ένα. Η ελεύθερη σχέση. Η ελεύθερη σχέση. Εντάξει, κυρία μου, η κάθε κοπέλα να πούμε, σένει μαζί της, να πούμε την οικογένεια κτλ. Λοιπόν, είσαι υπέρ των ελεύθερων σχέσεων. Εάν σε γνώριζα και μου έλεγες ότι έχω μια ελεύθερη σχέση κτλ. Και ότι παίζει μπάλα εκεί πέρα και δεχόμουν να κάτσει δίπλα μου, τότε λοιπόν έχω πάρει στη μάπα και αυτόν. Εάν μου πεις τώρα ότι έχεις ελεύθερη σχέση, πολύ απλά μετά αύριο θα είμαστε θέμα. Όχι, θα είμαστε θέμα στον Αντένα. Ο Λιάγκας θα πει φίλος μου ήταν αυτός. Ο Βλάκας τη σκότωσε. Δεν υπάρχει περίπτωση, ναι. Κατάλαβε, δηλαδή την έβαλε κάτω, την λιάνισε. Κατάλαβε. Μην τα λες αυτά, παιδί μου, με χώρισε. Κοίταξε, το σκότωμα στι σχέσει είναι ο χωρισμό. Εντάξει, παιδιά, βάλαμε και ένα πιστόλι, βάλαμε και μία. Υπάρχει την υπόθεση. Λοιπόν. Ο χωρισμός ήταν οριστικός αυτό. Έλα τώρα. Σχήμα λόγου είναι. Τι φοβάσαι μην το κάνω. Για τόλμησε να δούμε. Έτσι να δεις αν θα το κάνω ή όχι. Να δει. Λοιπόν, πλάκα κάνουμε για καμία σχέση. Καμία σχέση. Λοιπόν, η πλάκα όμως είναι ότι η κοπέλα έχει μια. Καταρχήν είναι καλλιτέχνη. Είναι μια καλλιτέχνητα η οποία, ρε παιδί μου, έχει μια προσωπικότητα έντονη. Όλοι οι καλλιτέχνες έχουν αυτό το κάτι, ρε παιδί μου, αυτό το κάτι που διαφέρει από τον απλό κοινό. Θνητό. Το ότι προσπαθείς να τα ωρεοποιήσεις όλα και να τα καλύψεις, με ξεπερνάει αυτό. Λοιπόν, για μένα είναι άκυρο αυτό, τέλος πάντων. Τι άκυρο είναι αυτό, η κοπέλα είναι. Ένα λεπτό, δεν είναι θέμα προχώ. Έλα, Βρεθονόρη, τώρα εντάξει, τι είναι αυτά με τις ελεύθερες σχέσεις, μην τα λες κιόλας, σταμάτα.
Συγγνώμη, ασχολείται. Είναι ελεύθερη. Είναι και άλλες που έχουν ελεύθερες σχέσεις και θα αποκαλυφθούν ναι, και μην μιλάς. Ναι, κυρίες και κύριοι. Ναι. Και ακόμα χαμογελάνε στο κεφάλι. Ναι. Στο χαμόγελο είναι. Ρε, θα σας κόψω το χαμόγελο σύντομα. Mm. Ναι. Και η άλλη το παίζει ιστορία εκεί πέρα και έχει την ελεύθερη σχέσιουλα της. Κάτσε να το μάθει και ο άλλος, ας πω τι έχει να γίνει μετά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα το μάθουμε. Έχω για την εβδομάδα. Είναι θέμα όπου να είναι. Να περάσουν οι γιορτάρες μέρες. Ναι, άσε να περάσει το Πάσχα και τα λοιπά, να κλάψουν μετά αυτοί. Λοιπόν, αλλού είναι το θέμα όμως τώρα. Εντάξει, Μυριέλα. Όλα οκ, okay, βγήκε λοιπόν να σα εξηγήσει. Η κοπέλα λοιπόν πιστεύω να γίνει και καλά γιατί έχει πρόβλημα αρμονικό. Παιδιά, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Πάρα πολλά κορίτσια που πήγαν στο σύστημα. Ναι. Μα αυτό λέω ότι δεν θα θυσίαζα ποτέ, βρε παιδί μου, για την υγεία μου, για τόσα λεφτά και τη δημοσιότητα. Δηλαδή, με τίποτα. Κανείς δεν περιμένει ότι θα πάει εκεί και θα κλονιστεί η υγεία του. Καλά, αλλά πρόσεξε, τα κορίτσια έχουν σοβαρότερο πρόβλημα παρά τα αγόρια. Mm. Δηλαδή τα αρμονικά τους αρχίζουν και τα παίζουν πάρα κύκλο, πολύ. Βέβαια. Ναι, τα παίζουν τα αρμονικά πάρα πολύ. Τέλος πάντων, μια και μιλάμε για survivor τώρα και τα λοιπά, θέλω να πάμε λίγο σε ένα προηγούμενο survivor που ήταν ένα ζεύγος. Το οποίο να πούμε δεν είναι ζεύγος μάλλον τώρα. Εννοώ για την Ευρυδίκη Βαλαβάνη και τον. Μάλλον δεν είναι μαζί. Μάλλον δεν είναι μαζί. Πάει μόνο στο Άσια, μαζί με φιλαράκο του πάει στο Άσια Express. Γιούργια. Κοίτα, όταν ήταν ένα ζευγάρι πολύ συζητημένο, το οποίο είχε αρχίσει και ξεφούσκωνε. Δηλαδή βγήκαν άλλα ζευγάρια που συζητιούνται, βγήκε το Survivor πάλι. Ναι, ναι, ναι. Δύο ωραία παιδιά. Δύο ναι, ωραία είναι, παιδιά. Ήταν δηλαδή, ένα ωραίο ζευγάρι και ταιριαστό. Τα οποία θα μπορούσαν να κάνουν πράγματα. Απλά δεν του έκατσε να κάνουν πράγματα μαζί, οπότε λοιπόν ο χρόνο, αν και πέρασαν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Συγγνώμη. Ήταν μεγάλο χρονικό διάστημα. Πολύ μεγάλο. Αλλά τι γίνεται, όταν ο ένα είναι η δουλειά τη Βαλαβάνη, ξέρουμε ότι ήταν μπροστά στο διαλύ. Όταν μένει ο πιο, θα σου το πω εντό εισαγωγικών, άχρηστο στο μπλα μπλα, στο γυαλί και μένει πίσω η κοπέλα που ήταν το κυρίω επάγγελμά τη. Εκεί αρχίζει και υπάρχει μια περίεργη, ας πούμε, δεν υπάρχει καλή ισορροπία. Και όταν βλέπεις ότι τα πράγματα χάνεται ισορροπία γιατί υπάρχει ένας ανταγωνισμός, μήπως δεν υπήρχε ιδιαίτερη, ας το πούμε, στο ζευγάρι η συνεννόηση τους είχε φάει, πώς το λένε, τα giveaway και τα διαφημιστικά και τα να μοστράρουμε τη ζωή μας. Και όταν ξεφουσκώνουν όλα αυτά, βλέπεις ότι τελικά ίσως να μην υπάρχει και συνέστημα. Δεν ξέρω. Σωστό, κάτι σωστό, τέτοιο. Σωστό. Θέλω να σχολιάσουμε οπωσδήποτε και αυτό που έγινε, επειδή είχαμε πει στο χθεσινό βίντεο σχετικά με την Κατερίνα Καινούργιο και τον Εμμανουήλ, την κόντρα που υπήρχε. Ναι, ναι, σωστά. Και τα αρνητικά σχόλια που έλεγε παλαιότερο Εμμανουήλ για την Κατερίνα Καινούργιο. Εμέσως πλήν σαφώς έδωσε απάντηση μέσω της εκπομπής της, η Κατερίνα Καινούργιο, ότι και καλά πήγε ο Εμμανουήλ και την παρακάλεσε να τον στηρίξει. Όπως καταλαβαίνεις, η απάντηση για μας είναι. Ναι. Και γιατί εμείς είπαμε ότι υπάρχει αυτό και αυτό. Όχι. Ναι. Καταρχήν είπε ότι τα βρήκανε μετά το συμβάν που είχε γίνει τότε, αυτό που αναφέραμε εμείς εχθές. Ναι. Οπότε λοιπόν ήρθε λοιπόν να μας πει εμάς, δηλαδή έστειλε μήνυμα σε εμάς δηλαδή. Ότι τα βρήκανε. Ότι παιδιά εμείς τα είχαμε βρει, αλλού είναι το θέμα. Και ότι πήρε μάλιστα τηλέφωνο αυτός, παρακαλώ για να βάζουν το τραγούδι του, το βίντεο κλιπ το δικό του κτλ. Και να το στηρίξουν. Και βέβαια εδώ λοιπόν υπάρχει ένα τόπιμα. Όταν λοιπόν έχει συμβεί κάτι και σε έχει εμπιστευτεί ο άλλος και σου λέει σε παρακαλώ πάρα πολύ, στήριξε με κτλ. Δεν δίνει να τον δώσεις. Ναι, μάλιστα είπε πώς να σε στηρίξουμε αφού δεν βρίσκουμε τίποτα να σε στηρίξουμε. Ναι, αλλά δεν το δίνεις. Δεν το δίνεις, δηλαδή για όποιον στηρίζει το έχει ζητήσει ο άλλος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τι μας λέει, μου το ζητάτε, το κάνω. Αλλά άμα δεν μπορώ, δεν μου δίνεις και στο πάτημα. Οπότε λοιπόν εδώ είναι φάουλ. Μη σας πω πέναλτι. Εντάξει, λοιπόν, η Κατερίνα Καινούργια έκανε λάθος. Παιδιά, ακούστε με. Χοντρό το πινελίκιο που είχε πέσει τότε. Πολύ χοντρό το πινελίκιο. Δεν ξεχνιέται αυτό. Η Κατερίνα Καινούργια τον ισοπεδώνει τώρα και έχει βάλει μπροστά τον δολοφόνο τον Ανδρέα Μικρούτσικο και τον σκοτώνουν. Τα είναι. Νούμερα όμως δεν πήγαν καλά. Τα νούμερα εκεί. 8,3 νομίζω. Επειδή λοιπόν βγάλανε κακία, πολύ, σκουπίδια κτλ. Και τώρα μιλά σε μια εκπομπή που έχει βγάλει τα σκουπίδια του κερατά. Έτσι, με τα διλήμματα και τις ιστορίες. Λοιπόν, με αυτές τις μαλακίες που λέγανε. Σωστά. Λοιπόν, και πα εκεί πέρα λοιπόν, του τιμώρησε ο τηλεθεατής. Και πήγανε στον πάτο. Γιατί λοιπόν όταν σε περνάει και η μαγκύρα, δηλαδή είναι να παίρνει το σκηνή, το σαπούν. Η Μαλέσκο ήταν στον πάτο ούτως ή άλλως, απλά γδέρνει τον πάτο τώρα, δηλαδή έχει πάει κάτω τον πάτο αυτή. Λοιπόν. Αλλά λέει τα καλύτερα έρχονται. Οπότε θα τη δούμε του χρόνου, σωστά. Σωστά, τη μαλακία, το Σταρ θα την κάνει τη μαλακία. Φαίνεται, πάει, φως φανάρι πάει η δουλειά. Λοιπόν, μη χάσει το Σταρ. Την κυρία με τα τέλεια ελληνικά που τα ακούς κινέζικα, μην το χάσει, δηλαδή έλεος πια. Και όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή γίνεται και σπίτι μου, πρώην σπίτι μου αυτό. 10 χρόνια έφαγα μέσα εκεί.
Δηλαδή είναι κρίμα και άδικο. Ρε, εσείς δεν ακούτε. Ποιος την επέλεξε αυτήν. Αλλά του χρόνου θα πρέπει αυτός που την επέλεξε να παραιτηθεί μαζί της. Όταν θα την κόψετε, να φύγει και αυτός μαζί. Όποιος και αν είναι. Αρκεί να μην είναι κανένας φίλος μου παλιός και στεναχωρηθώ. Γιατί υπολογίζω ποιος θα είναι. Λοιπόν, υπολογίζω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το πρωινό σώθηκε με 11%. Το πρωινό σώθηκε. Σώθηκε λίγο. Τέλος πάντων, η μπάρκα πούμε, απογειώθηκε. Η μπάρκα απογειώθηκε πρώτη και τα λοιπά. Πέρασε τη Ζήνα Κουτσελίνη μετά από καιρό. Τι έγινε, ο Βαγγέλας όλο πρώτος είναι στα μέτρα. Ο Βαγγέλας, είδες, ο Βαγγέλας δουλειά. Του χρόνου ο Βαγγέλας δεν κάνει μεγάλες αλλαγές. Τα έχει έτοιμα, στρωμένο το μαγαζί. Έτσι είναι. Στρωμένο το μαγαζί. Πόσα του Βαγγέλα. Πόσα μηχανάκια υπάρχουν στις AGB? 12.000. 12.000 μόνο. Ναι. Δεν έχουν αυξηθεί. Δηλαδή, συγγνώμη, η τηλεθέαση καθορίζεται με 12.000 μηχανάκια. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, το έχουν αποδεχθεί όλος ο κόσμος. Βέβαια, να πούμε ότι δεν υπάρχει ψηφιακή κατάσταση, υπάρχει IP, δηλαδή όταν μια τηλεόραση ανοίγει, παίρνει ένα αριθμό. Mm-hmm. Έχει ένα αριθμό, έχει μια ταυτότητα. Mm-hmm. Που επικοινωνεί με τον Μπομπό για να δώσει το OK να πάρει το σήμα. Οπότε λοιπόν εδώ νομίζω ότι θα μπορούσαν άνετα η τηλεθέαση να βγαίνει επί τόπου. Ναι. Επί τόπου, εκείνη τη στιγμή, δηλαδή επί τόπου να βλέπουν ο Μπομπός που παίρνει και να στέλνει. Ναι, εφόσον μιλάμε για ψηφιακή κατάσταση πλέον. Βέβαια. Αλλά τέλος πάντων αυτό θα μπορούσε να το κάνουμε. Τα νούμερα μου φαίνεται είναι στο YouTube, γιατί βγαίνουν πολλοί και λένε που πουλάω και κάνω τόσο τη εκατό τηλεθέαση και βγαίνει ένα βιντεάκι ναι. στο YouTube και έχει 200 και 300 views. Τέλος πάντων. Εντάξει, δεν είναι κακό να έχει 200 και 300 views, αλλά δεν μπορεί να λες όμως ότι πουλάω σε εντελώς κτλ. Εξάλλου να ξέρετε κυρίες και κύριοι ότι το YouTube. Δεν μπορεί, δεν σε περιμένει να πει θα βγει ώρα και τζι τώρα κάτσε να του δώσω νούμερα. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα γιατί για να βγει πρέπει να είσαι πιστό στη δουλειά σου κτλ. Όπως κάνουμε και εμείς. Εμείς στοιχειώνεται κάθε μέρα είμαστε εδώ κοντά σας. Και επί της ευκαιρίας να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Είναι πάρα πολλά αυτή στο προηγούμενο βίντεο και να σας πούμε βέβαια ότι με την πολύτιμη βοήθεια τη δικιά σας ανεβαίνουμε κάθε μέρα και περισσότερο. Ήδη είμαστε στα νούμερα που ήμασταν πριν από. Ένα μεγάλο χρονικό διάστημα το οποίο είχαμε κάνει μια κοιλιά, κάτι είπαμε λόγω εργασιών και τα λοιπά. Και αποκαλύψεις. Ναι. Και βέβαια να σας πούμε την αλήθεια μας, ότι ετοιμάζουμε κι εμείς πάρα πολλά πράγματα. Να ξέρετε ότι οι αποκαλύψεις που έρχονται είναι σημαντικότατες και θα ταρακουνήσουν πάρα πολύ κόσμο και στο Ελλάδα και στον Αγιο Δομήνικο. Τα δωράκια πότε θα τα δώσουμε, παιδί μου? Όχι σημερινή. Θα τα δώσουμε Σαββατοκύριακο. Α, εντάξει. Ναι, μάλλον Κυριακή θα πάμε να τα δώσουμε Κυριακή. Τα δωράκια μας. Εντάξει. Και λέω μάλιστα να κάνουμε και ένα live την Κυριακή, να τα δώσουμε live. Στον αέρα, έτσι να κάνουμε πλακίτσα να περάσουμε καλά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Ελπίζω να σας άρεσε η παρέα μας σήμερα. Εμείς πάλι πρώτα ο Θεός να έχουμε την υγεία μας αύριο το βράδυ. Πάλι θα είμαστε εδώ στην παρέα. Και βέβαια αύριο δεν έχουμε και πρόβλημα με το Survivor. Εντάξει, θα είναι άνετα. Οπότε λοιπόν, αύριο θα σχολιάσουμε τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε αφήσει και είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, να είστε καλά. Bye bye. Bye.